καλώς ήρθατε στην πρώτη πολιτική εκπομπή του 2020. Σκοπεύουμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, χωρίς να παραλείψουμε όμως τις επικείμενες εκλογές, καθώς διανύουμε μια παραταμένη προεκλογική περίοδο. Θέλουμε να δώσουμε βήμα σε όλα τα κόμματα της αριστεράς, να δούμε τις διαφοροποιήσεις τους και να ενδυναμώσουμε συνολικά τη φωνή των αριστερών κομμάτων. Κύριε Πελετίδη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ας αρχίσουμε με τις ερωτήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ, αρχήν. Τα περισσότερα, αν όχι όλα τα έργα, γίνονται με τι δικέ σα δυνάμει, με πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα τη αποκατάσταση τη Πλάζ, που αντί για το αρχικό κόστο που είχε υπολογιστεί στι 300.000 ευρώ από άλλες αρχές, από προηγούμενε δημοτικές αρχέ, κόστησε 1.000 ευρώ. Πώ φτάσαμε στο θαύμα τη Πάτρα. Αυτό το οποίο κάνουμε εμεί είναι καταρχήν ότι έχοντα λίγα χρήματα, ε, και έχοντας εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους και έχοντας μια διαφορετική αντίληψη του πως διαχειρίζεσαι και τα οικονομικά τα οποία είναι λίγα που διεκδικούμε να αυξηθούν αλλά με τα λίγα χρήματα πρέπει να κάνεις ένα μεγάλο έργο έχοντας εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους ε, τους δώσαμε πλέον τη δυνατότητα να ανοίξουν τα φτερά τους να, να δείξουν την πληθωρικότητά τους και δίπλα τους χτίσαμε την πόλη μας από τις πλατείες μας, από τα σχολεία μας, από όλους τους δημόσιους χώρους μια μεγάλη παρέμβαση που αναδεικνύει και το μεγαλείο των εργαζομένων και ότι αν αυτά είχες τη δυνατότητα να τους οργανώσεις και να έχεις μόνιμο προσωπικό και να στελεχωμένες τις υπηρεσίες σου πόσο μεγάλο έργο θα είχε, το οποίο θα το απολάμβαναν οι ίδιοι γιατί ταυτόχρονα είναι και πολίτες της πόλης και φυσικά όλη η πόλη. Το παράδειγμα της Πάτρας μπορεί να λειτουργήσει ως οδικό χάρτη για περισσότερου Δήμου ή οι υλικοτεχνικέ υποδομέ τη Πάτρα, που είναι ο τρίτο μεγαλύτερο Δήμο τη χώρα, δεν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο Δήμο είναι μια κρατική υπηρεσία. Ε, είμαστε σε ένα εχθρικό περιβάλλον, διότι αποφάσεις οι αποφάσει οι οποίε εφαρμόζονται και που είναι για όλου του Δήμου και που υπάρχουν και θεσμικά προσδιορίζονται το πώ θα λειτουργήσει, δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια για να κάνεις εσύ αυτά που θέλεις. Ψάχνεις να βρεις χαραμάδες, να μείνουν αποξενωμένοι οι εργαζόμενοι σου από τη δουλειά τους, να περιορίσουμε τη σπατάλη και όπου υπάρχει και επομένως ε, μπορεί να λειτουργήσει ε, να αυξήσουμε και τη δύναμή μας, να έχουμε δηλαδή περισσότερους δήμους οι οποίοι θα παρεμβαίνουν σε αυτή την κατεύθυνση και να χωρίς να πιστεύουμε ότι είμαστε μία όαση ε, μέσα στις, ε, στην χώρα μας και ότι αυτό μπορεί να μονιμοποιηθεί γιατί η κεντρική κυβέρνηση με την πολιτική της μπορεί να σε στριμώξει και να κλείσει τις χαραμάδες αυτές που το κάνουν όταν ε, βρίσκονται. Είναι όμως να είχαμε περισσότερους δήμους να έχουμε κοινή αντίληψη πάνω σε αυτά τα θέματα γιατί ε, θα μπορούσαμε να έχουμε και μεγαλύτερη παρέμβαση στην κεντρική εξουσία. Εάν έχουμε μία κατεύθυνση ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα, των, τα προβλήματα που έχουν, χτυπώντας, την, αι... αναγνωρίζοντας την αιτία και πηγαίνοντας να ανατρέψουμε αυτό που φταίει, που φταίει ότι η, πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά είναι ότι οι Δήμοι πρέπει να παραδώσουν τις λειτουργίες τους στον επιχειρηματικό τομέα πράγμα το οποίο δυσκολεύει την επίλυση των προβλημάτων. Το γεγονός πως η λαϊκή συσπήρωση, γενικότερα ο σχηματισμός σας, έχει πολεμήσει τις υπεργολαβίες. Σας έχει στοιχήσει σε επιθέσεις είτε μέσω των μέσων ενημέρωσης, είτε και με εχθρικότητα στην κυριολεξία. Εντάξει, δεν είμαστε καλά παιδιά. Αυτό δημιουργεί μια σειρά ζητήματα, διότι εμείς δεν είμαστε το καλό παράδειγμα ε, για το σύστημα ε, διότι το σύστημα τι θέλει θέλει να είσαι προσκυνημένος να μην φέρνεις αντιρρήσει και να ακολουθείς το δρομολόγιο όπως έρχεται η κεντρική κατεύθυνση που είναι αξιοποίηση των λειτουργιών των δήμων προς τον μεγάλο ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα ε, αυτό έχει αντίκτυπο και στο ότι θέλουν να Απομακρυνθούμε, είναι διακαή πόδο γιατί βάζουμε πόδι όχι μόνο στην πόλη μα αλλά και γενικότερα. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένω και το θέμα ότι στέλνει μηνύματα και σε όλη την Ελλάδα ότι υπάρχει κι άλλο τρόπο να σταθούμε απέναντι σε αυτού που έχουν την εξουσία και να μαζί με τον λαό της κάθε πόλη, εμεί με τον παντραϊκό λαό, να δημιουργούμε αντιστάσεις και να κερδίζουμε. Εμείς παράλληλα με αυτό που κάνουμε ε, δεν αφήσαμε και το κομμάτι των χρηματοδοτήσεων που προβλέπονται με ένα θεσμικό τρόπο με τους εργαζόμενους μας παλέψαμε να μην χάθει και κάποια χρηματοδότηση από προγράμματα. Διό τα χρήματα των προγραμμάτων είναι του ελληνικού λαού και δεν θέλουμε αυτά να κατασπαταληθούν σε άχρηστους δρόμους ή να γίνεται η ατομική ευτυχία κάποιων οποίοι βρίσκουν το χρήμα και το κάνουν. Εμεί θέλουμε να είναι μια συλλογική ικανοποίηση αναγκών και έτσι φροντίζουμε με του εργαζόμενου μα να μπαίνουμε στο κομμάτι αυτό και να διεκδικούμε αυτά τα χρήματα. Και μέχρι στιγμή έχουμε πάρει και όλε τις... τι. Ό,τι κινήθηκε. Το και διεκδί... από ΕΣΠΑ και από το ΤΡΙΤΖΙ. Και, υπάρχει... και από το ΤΡΙΤΖΙ και από οπουδήποτε. Ναι. Γιατί όλα αυτά συμβάλλουν για να ε, δώσουμε μια ανακούφιση στον πατραϊκό λαό. Όσο αφορά τι ιδιωτικοποιήσει, μετά την ενέργεια που έχουμε μια μεγάλη απελευθέρωση τη αγορά, το νερό είναι ο επόμενο στόχο. Μιλήστε μα για τι κινήσει στη διαχείριση του νερού, τα μειωμένα τιμολόγια τη ΔΕΙΑΠ, όπω και όταν δεν ήταν καλή ποιότητα που είχατε δωρεάν το νερό για του πολίτε, και συνολικά το όραμα στη διαχείριση του νερού. Το νερό είναι, μια, είναι αγαθό καταρχήν. Όπω και η ηλεκτρική ενέργεια είναι αγαθό. Ε, το νερό είναι στη δική μα την ευθύνη και εμεί ε, θέλουμε να παραμείνει αγαθό. Σκεφτείτε τώρα να θέλει να έχει μια με τη φτώχεια που υπάρχει και την ανεργία, ένα σπίτι, να θέλουν τα παιδιά να πάνε σχολείο και να μην έχουν νερό στο σπίτι τους, να... και τις βασικές τους άτομικες ανάγκες, στην υγιεινή τους. Τι θα ήταν εμείς, τι κάναμε σε αυτό το κομμάτι. Ε, επειδή ε, φροντίζουμε καταρχήν να γίνεται πολύ καλός οικονομικός, ε, οικονομική λειτουργία της δημοτικής μας επιχείρησης να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει το ελάχιστο δυνατό κόστος στο νερό και να έχουμε μία τιμή τέτοια που να μπορεί, εύκολα να έχει πρόσβαση ο συμπολίτη μα. και επειδή και σε αυτό που ενώ έχουμε τη χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα έχουμε και 6.000 οικογένειε οι οποίες και σε αυτό το μικρό ακόμα πόσο δεν μπορούν να ανταποκριθούν και τους έχουμε απαλλάξει πλέον εντελώς γιατί είναι αγαθό. Τι άλλες ενέργειες κάναμε εκεί στην περιοχή μας, είχαμε ένα φράγμα του πύρου, πύρου παραπύρου. παραπύρου. Αυτό υπήρχε μια άποψη από τους κυβερνώντες, οι οποίοι λέγανε και έβρισκε και ανταπόκριση και σε πολιτικές δυνάμεις που, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι να το πάρει, για παράδειγμα, να το διαχειριστεί ο Δήμος με και με, γειτονικού Δήμου. Και μια και ήμασταν εμεί ο μεγαλύτερο, επομένω μια τέτοια διαχείριση ενό τέτοιου μεγάλου έργου, αυτό απαιτεί οικονομικού πόρου. Και αν για παράδειγμα ο Δήμο Πατρίων έδινε 3 εκατομμύρια, λέμε, και ένα εκατομμύριο οι άλλοι Δήμοι για να λειτουργήσει αυτό το φράγμα από δικέ μα δυνάμει κάθε χρόνο, εμεί από 10 χρόνια που λένε τώρα ότι έπρεπε να λειτουργεί αυτή, εμεί θα έπρεπε να πληρώσουμε 30 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αλλά τα μεγάλα έργα <στομίου> πρέπει να τα κάνει αυτό ο οποίο παίρνει τα έσοδα. Και αυτό που παίρνει τα έσοδα με του μηχανισμού του είναι το κράτο μα. Δεν μπορεί πούμε, να παίρνει να φτιάχνει τα έργα και να τα δίνει ξανά. Αφού μα πήρε τα, τα, έσοδα σου προέρχονται από τον λαό μα. Από τον πατραϊκό λαό στη συγκεκριμένη περίπτωση και τον ελληνικό λαό στο σύνολό του. Εσύ τι θα τα κάνει τα χρήματα που πήρε. Αν τα μεγάλα έργα ε, λε να τα ξαναπληρώσουμε εμεί. Δεύτερη φορολόγηση. Αν ε δεν μας δίνει επιχορήγηση αντίστοιχη από αυτού που μας αναλογεί. Άρα τα χρήματα περισσεύουν σε σένα. Και αφού περισσεύουν, πού πάνε. Εμεί λέμε, αφού περισσεύουν, έρχεται ο έξυπνο, ο οποίο λέει: Εγώ θέλω να κάνω ένα ξενοδοχείο. Να το κάνει το ξενοδοχείο με τα δικά σου χρήματα. Όχι με τα δικά μα χρήματα να γίνουν δικό σου ξενοδοχείο. θες να κάνει μια επιχείρηση, να την κάνει με τα δικά σου τα χρήματα. Όχι με τα δικά μα τα χρήματα. Περιγράψτε το Ταμείο Ανάκαμψη. Λέω εγώ ότι. Άρα, εμεί ερχόμαστε και λέμε ότι αυτά τα χρήματα θα τα πάρουμε εμείς και γι' αυτό και αντισταθήκαμε και υποχρεώσαμε ε, τις κυβερνήσεις να αναλάβουν αυτή το κόστος. Και μέχρι τώρα τουλάχιστον όσο υπάρχουμε και αντιστεκόμαστε αυτά τα 30 εκατομμύρια έγινε ταυτόχρονα ε, ε, λύνουμε ζητήματα της αποχέτευσης, λύνουμε ζητήματα της σύνδευσης. Ε, και για τους αγρότες. Και για τους αγρότες και έχουμε εκατοντάδες, πλέον εκατοντάδες χιλιόμετρα αλλαγής της, ε, των αγωγών ίδρυυση, οι οποίοι σαπίζουν και το οποίο έχει απώλεια νερού, που πάλι είναι ένα μεγάλο θέμα γιατί ε, το βλέπουμε και όλα η διαχείριση του νερού. Δεν είναι ότι πάντοτε λέμε τώρα ότι δεν βρέχει ή, δεν έχουμε αποθήκε νερού. Ναι, αλλά εσύ δεν πήρε μέτρα. Εμεί το πρώτο μέτρο, για παράδειγμα, από αυτό που λέγαμε για τον Νότιο Πάρκο, που είναι πώ σκεφτόμαστε ε, στην Αθήνα, ήταν ένα τεράστιο πάρκο αυτό και δίπλα του έχουμε μία ιδιοκτησία, ο Δήμος, ένα παλιό εργοστάσιο του Λαδόπουλου που είχε αρτεσιανό νερό. Στη σκέψη μας πώς ποτίζουμε εμείς αυτό το πάρκο, το πρώτο πράγμα που κάναμε δεν είπαμε ότι εντάξει, το συνδέουμε στην δίκτυο ίδρυυσης, το οποίο έχει πόσιμο νερό και έχει δαπάνη, διότι έχει δηληστηρία, έχει μία εργοστάσια γύρω του. Πήγαμε και πήραμε το αρτεσιανό νερό και, ό, τρεις, και πήγαμε και ποτίζουμε με μία... όλο το χώρο μας που αναβλύζει, τρέχει αυτό το νερό και ποτίζουμε το, ένα τεράστιο πάρκο και έτσι κερδίζουμε από πόσιμο νερό που είναι ζωτική ανάγκη γιατί έρχονται και περίοδοι έχει το καλοκαίρι και μπορεί να μην είναι μια καλή χρονιά και να, το νερό να μην παρκεί. Αν είχαμε και αυτό θα είχαμε μια σπατάλη, δηλαδή μια πολύ μεγάλη, ε, μεγάλη. πόσιμο νερό. Ε. Η κεντρική κυβέρνηση μετακύλησε περίπου 200 αρμοδιότητες στους Δήμους ενώ η χρηματοδότηση η οποία λάβατε αντί για 90 εκατομμύρια 95 ήταν 23. Πού οφείλεται η αναντιστοιχεία των αρμοδιοτήτων και της κρατικής χρηματοδότησης τόσο για το Δήμο Πατρέων και για τους άλλους Δήμους. Ε, μετά το 2010 έχουμε την καπιταλιστική κρίση που αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα και παίρνονται μία σειρά μέτρα. Τα μέτρα αυτά είναι να δημιουργηθεί ένα ποσών χρημάτων το οποίο θα το πάρουν οι δανείστε. Και οι οποίοι πώ θα το παίρνανε, δημιουργώντα μία σειρά προβλημάτων. Τα νοσοκομεία μα έπαψαν να χρηματοδοτούνται με ένα σύνολο προβλημάτων. Δεν θα απαγορεύονται οι προσλήψει, διότι η προσλήψη χρειάζεται μισθοδοσία. Δεν έχει μισθοδοσία. Το ίδιο έγινε στην παιδεία. Και το ίδιο έγινε και στου Δήμου. Ε, με μεσοπρόθεσμο, όπω το λένε, σχέδιο το οποίο με τα μνημόνια. Ναι, ναι. Για πιο απλά, για να είναι βγήκε μια απόφαση που λέει πούμε ότι εμεί θα δίνουμε στους Δήμους πλέον αυτά που εξ αρχής έχουν φτιάξει ένα προγραμματισμό που είναι δεν εξασφαλίζουν ούτε τη μισθοδοσία των εργαζομένων και αφού δεν έχω χρήματα πως εγώ θα λύσω το θέμα με τις 200 αρμοδιότητες και κάθε φορά να προσθέτεις κι άλλα έρχεται και σου λέει φορολόγησε εσύ άντλησα έσοδα ναι αλλά ο λαός μας φορολογείται ήδη άγρια Άγριοι, και φέτο είχαμε και 8 δισεκατομμύρια παραπάνω. Συγκεντρώθηκαν φόροι ε, στα κρατικά ταμεία ε, από την υπερφορολόγηση η οποία γίνεται. Επομένω, δεν θα πρέπει αυτά να έρθουν στον Δήμο. Αυτό είναι μια πολιτική που εφαρμόζεται και μα φέρνει σε δύσκολη θέση και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τον προγραμματισμό μα. Αν είχαμε τα χρήματα που δικαιούμασταν θεσμικά με του νόμου που αυτοί τα φτιάξαν, δεν τα έκαναμε εμεί, είπαν ότι αντικειμενικά οι ομάδε του ότι για να έρθουν σε πέρα σε αυτή η αποστολή των Δήμων θέλει αυτά τα χρήματα. Και όταν τα φέρνει σε και παίρνουμε μόλι το 35%. Ε, χάνουμε δηλαδή το 65% των χρημάτων που έπρεπε όχι μόνο ο Δήμος Πατρίων αλλά όλοι οι Δήμοι. Άρα σημαίνει αντίστοιχα μικρότερο έργο και επίλυση προβλημάτων. Γι' αυτό και εμείς φωνάζουμε και καλούμε και τους άλλους δημάρχους και του λέμε, γιατί δεν αντιστάγεστε εδώ πέρα, Γιατί δεν γίνεται μια ανατροπή. Πώ θα γίνει, Χωρί χρήματα παίζουμε τον ρόλο του αμορτεσέρ. Δηλαδή, ο πολίτη λέει, Η κυβέρνηση την αρμοδιότητα την έχει ο Δήμο. Μάλιστα, να κάλυψη. Μα εσύ δεν έδωσε μια δραχμή στο Δήμο. Αδέσποτα, στο Δήμο. Λειτουργία των παιδικών σταθμών, στο Δήμο. Δεν έχει ε, καθαρίστρι στα σχολεία, α το φροντίσει ο Δήμο. Ναι, αλλά από πού τα βρίσκει ο Δήμο αυτά τα χρήματα. Σου λέει να φορολογήσει. Φορολόγησε κι άλλο. Εμεί λέμε ότι όχι. Αν και οι άλλοι δήμαρχοι ενώναμε τι δυνάμει μα σε μια τέτοια κατεύθυνση, η μεν κυβέρνηση να λέει ότι φταίει ο Δήμο, ο κόσμο σε βλέπει πιο κοντά σου λέει ο Δήμο, όποιο θέμα είναι, σου λέει ο Δήμο. Λέμε τα παράπονα μα στον Δήμαρχο. Ναι, ναι. Πού να γνωρίζει ο συμπολίτη μα ότι εδώ πέρα εμεί δεν εισπράττουμε, εμεί κάνουμε έξοδα. Αυτό που εισπράττει είναι ο κρατικό μηχανισμό με του μηχανισμού του που παίρνει όλα τα χρήματα και πρέπει να τα επαναφέρει. Αλλά επαναφέρει μόλι το 35%. Ε, και αυτό είναι μια μεγάλη αντιπαράθεση και μέσα στον χώρο των δημάρχων. Δηλαδή αυτό που βάζουμε εμεί στα συνέδρια που λέμε ας πούμε, ότι είναι απαράδεκτο. Δεν πρέπει να απεμπολισθεί ε, η υλοποίηση. Το τι χρήματα πρέπει να έχουμε εμεί και να έχει ελευθερία και ακόμα και στι προσλήψει να μπορούμε να κάνουμε και προσλήψει που απαγορεύονται κάθε χρόνο. Μόνιμε προσλήψει να μην χάνεται η εμπειρία να συγκροτείται, να έχουμε αποτελεσματικότητα, να μεγεθύνεται, να καταλαβαίνει και ο εργαζόμενο τι δυνατότητέ του και να αποδίδει ε, το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Να μην παίζει ρόλο ποιο συνδυασμό είναι στο Δήμο. Σαφέστατα. Στο Δήμο και να έχουμε ρουσφέτια. Βεβαίω. Να καθενονίσουμε, να έχει μέσα από μια διαδικασία όμορφη, καθαρή, να μπορούμε και να οργανώσουμε και αυτά. Είναι αυτονόητα. Δεν είναι αυτονόητο για αυτού που κάνουν κουμάντο στην οικονομία, που σου λέει τιμά, να γίνουν όλα αυτά που τα οποία λέμε εμεί. Τότε αυτοί πώ θα κάνουν τα ξενοδοχεία του, πώ θα κάνουν τι επιχειρήσει του, πώ θα παίρνουν τα χρήματα που λέ, θέλουν να πάρουν για του αναπτυξιακού νόμου, τι επιδοτήσει του, πώ οι εφοπλιστέ θα έρχονται εδώ πέρα και θα λένε, ας πούμε, εντάξει, α πούμε, την αν είσαστε καλά, παιδιά, σα δώσουμε και ένα ευρώ, γιατί α, από τη θέλησή μα και όχι από το γεγονό ότι κερδίζουν εκατομμύρια. Η πολιτική του Δήμου είναι ανθρωποκεντρική. Έχει έργα πολιτισμού, αθλητισμού. Έχει καταπολεμήσει την πείνα που είναι τεράστια κίνηση αυτή. Ε, έχει φτιάξει λαϊκά φροντιστήρια, κέντρα για τους άστεγους. Θέλετε να μας αναπτύξετε τις προτεραιότητες του Δήμου σε σχέση ακριβώς με τη μειωμένη χρηματοδότηση. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Στο κομμάτι αυτό το πουγγί μας είναι μικρό. Άρα εμείς πώ μπορούμε να ανταποκριθούμε σε θέματα που είναι ζωτικής ανάγκη. Όταν λέμε πολιτισμό, αθλητισμό, μιλούμε ένα θέμα που διαμόρφωση προσωπικότητων. Μιλά για όλους αλλά ιδιαίτερα για την νεολαία. Δίνουμε μία μάχη ενάντια στην εξάρτηση. Σύνθημά μα κεντρικό ήταν ότι όμορφη πόλη είναι η πόλη που δεν έχει φτώχεια, ανεργία και παιδιά στην εξάρτηση. Ε, για τους ανθρώπους μιλάμε, όταν λέμε δήμος, πρώτα είναι οι άνθρωποι του και μετά είναι τα κτίσματα και ο, ο χώρος μας γενικότερα. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε, μία σωστή διαχείριση, τεράστια οικονομία να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, το ένα ευρώ να το κάνουμε δέκα, να μεγιστοποιήσουμε. Πολλοί κόσμος δουλεύει ε, με την ψυχή του και βοηθάει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε γιατί αυτό που έχουμε σαν χαρακτηριστικό σαν Δημοτική Αρχή, είναι ότι δεν είναι ότι έχουμε κάποιους οι οποίοι. Είναι όλη η πόλη συμμετέχει με τον τρόπο τη και με το κομμάτι τη και γι' αυτό φέρνει και το μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν εμεί θέλουμε και το πετύχαμε. Είχαμε ένα παμπελοπονισιακό στάδιο και σήμερα έχουμε 8.000 που πηγαίνουν σε αυτό το στάδιο. Ε, με κάρτα εισόδου. Με κάρτα εισόδου που μπορούν και το χρησιμοποιούν. Ε, θέλαμε να μειώσουμε το κόστο τη λειτουργία του. Πήραμε μία σειρά μέτρα για να δημιουργήσουμε για την ηλεκτροδότησή του, να πάρουμε προγράμματα, να έχ, ήδη ε, είναι σε λέντ όλη ο φωτισμός του, ε, παράλληλα με τα δημοτικά γήπεδα, να τα φροντίζουμε, να έχουμε μία συνεργασία με τους συλλόγους, να, μην, ε, να τους παρέχουμε δωρεάν τις υπηρεσίες μας και αυτοί για τις ακαδημίες τους να βάζουν ένα πολύ μικρό ποσόν για τη λειτουργία τους, γιατί δυστυχώς και αυτοί δεν χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο αθλητισμού και από την κυβέρνηση για να κάνουν τη δουλειά τους για να είναι αδάπανοι, για να μπορούν τα παιδιά μας να έχουν πρόσβαση. Για μας μεγάλο θέμα είπαμε είναι ότι η προσωπικότητα των παιδιών μας διότι τα παιδιά δεν βρουν διέξοδο, θα βρουν διέξοδο σε άλλες κατευθύνσεις που δεν είναι ωραίο, είναι αυτό που λέμε εξαρτήσεις. Ενώ δίνοντα του τη διέξοδο στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, να μπορεί να παρακολουθήσει, να πάμε στι γειτονιέ, πάψαν οι γειτονιέ να είναι ησυχαστήρια, να έχουν εκδηλώσει, να μπορεί να πάει και φτωχό αυτή την εκδήλωση, τα, οι περισσότερε εκδηλώσει μα ε, είναι χωρί εισιτήριο. Γιατί, για ποιο λόγο, γιατί όπου βάζουμε εισιτήριο βλέπουμε ότι ξαφνικά η τη συμμετοχή έχει πέσει και λες ότι εντάξει χτυπιέται ούτω ή άλλως από ένα σύστημα η οικονομική δυνατότητα ενός ανθρώπου της εργασίας ο οποίος βρέθηκε στο περιθώριο τουλάχιστον να, να, να μπορεί να ανοίξει την ψυχή του. Πάμε στο ζήτημα τώρα των... Έχουμε φτάσει στο σημείο να Δίνουμε συσίτια γιατί δεν υπάρχει. Ο ακόμα, δεν έχει ούτε πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα ε, ένας μεγάλος αριθμός ή βρίσκεται σε δυσκολία οικονομική ακόμα και να αγοράσει τρόφιμα. Να δίνουμε τρόφιμα, να προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα σε αυτόν που ο είναι σε δύσκολη θέση. Δεν το θεωρούμε αυτό θέμα για προπαγάνδα, δεν το δίνουμε μεγάλη διάσταση γιατί αυτό έχει διπλό δύο ζητήματα. Ένα θέμα είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να περάσουμε στην κοινωνία ότι... Ε, εάν, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ δεν έχω φτάσει σε αυτό το στάδιο, ότι είμαι το ρετυρέ, αφού υπάρχουν και άνθρωποι, οι οποίοι χρειάζονται ένα κουτί μακαρόνια ή ένα συσίτιο, άρα εγώ που έχω το φαγητό, άρα είμαι εντάξει, είμαστε εμείς, θέλουμε να πάει η απέτηση και η διεκδίκηση στην εποχή μας και που σημαίνει ότι ανεβάζεις τον πύχη των διεκδικήσεών σου, γιατί είμαστε στο 2023 και δεν μπορεί να πηγαίνει στον Άρη να μελετά τα πετρώματα, να βλέπει την αθέατη πλευρά τη Ελλάδα, να σχεδιάζει ταξίδια και εκδρομέ στο διάστημα και εσύ να κλιπαρεί για τα, ένα αυτονόητα. Φα... τα αυτονόητα και τα πιο στοιχειώδη. Αυτή η μάχη που δίνουμε, την δίνουμε σε μια κατεύθυνση ανάταση του λαού. Δηλαδή, δηλαδή, λέμε ότι κάθεσαι εσύ εκεί. Τι θέλει φαγητό, α το δώσουμε. Τι ανάγκη έχει νερό, α σου βοηθήσουμε να πάρει το νερό. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Εμεί λέμε ότι είναι μια πρώτη βοήθεια που έχει και τα όρια τη. Δεν είναι κάτι το φοβερό. Είναι τόσο όσο για να κρατηθεί όρθιο, να σηκωθεί και να παλέψει για τα δίκαια σου. Που αν δεν στραφεί ενάντια στην αιτία, που είναι ποιο έφερε σε αυτή τη θέση. Ποιο σου οδήγησε να είσαι άνεργο. Γιατί είσαι άνεργο. Αν δουλέψει, παράγει. Αν παράγει, προσφέρει το κοινωνικό σύνολο. Και γιατί δεν το κάνει αυτό. Ποιο σου στέλνει αυτή τη χαρά. Είναι κάποιοι που έχουν τα συμφέροντα, τους παραμερίσουμε. Γιατί αν δεν παραμερίσουμε τα εμπόδια, θα υποστούμε τις συνέπειες και τα οποία θα δέχεσαι κάθε μέρα και οι συνέπειε είναι τραγικές. Με αυτήν την φιλοσοφία παλεύουμε σε δύσκολο περιβάλλον. Το είπα και στην αρχή ότι δεν είμαστε στο δικό μας περιβάλλον, είμαστε σε εχθρικό περιβάλλον και αυτοί που διαμορφώνουν την κατάσταση, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε τον άλλο πόλο. Που είναι ο πόλο του λαού μα. Ο οποίο πρέπει να διεκδικήσει τα δίκαια του. Είναι όλοι μα να μπορεί να απογαλακτιστεί, να φύγει από τα σπίτια του, να ανοίξει τα φτερά του, να κάνει οικογένεια, να δημιουργήσει, να βρει δουλειά, να δει την προσωπικότητά τη, ε, την πληθωρικότητά τη, να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον, ε, ο καθένα στον εαυτό του και στι δυνατότητέ του. Για να φτιάξουμε μια κοινωνία που να είναι ε, όπω. ταυτονόητα. Ζωντανή. Βεβαίω. Στην αρχή της πανδημίας η κυβέρνηση σας ανάγκασε να πάρετε οι δήμοι της αποφάσεις για τη διεξαγωγή ή όχι των καρναβαλιών, των κατατόπους καρναβαλιών. Πήρατε εσείς την απόφαση και ακυρώσατε ένα σημαντικό και, και οικονομικά και κοινωνικά γεγονός για την πόλη. Εκ των υστέρων πήρατε τη σωστή απόφαση. Ναι, πιστεύω ότι πήραμε τη σωστή απόφαση. Γιατί στην αρχή όταν πήραμε αυτή την απόφαση δεν ήταν και τα κρούσματα ήσαν πολύ λίγα στη χώρα μας και έμπαινε μία αμφισβήτηση μήπως ας πούμε κάναμε λάθος και υπερτιμήσαμε αυτή την... Ε, ήταν σωστή για δύο λόγους. Ε, ένας ο λόγος είναι ότι έτσι έπρεπε να αντιδράσουμε αλλά ταυτόχρονα γνωρίζοντας και το υγειονομικό σύστημα στη χώρα μας το οποίο ε, κατρακυλάει συνεχώς Είπαμε προηγουμένω ότι από το 2010 δεν σταμάτησαν μόνο οι χρηματοδοτήσει και οι προσλήψει ω προ του Δήμου. Αυτό ήταν και ω ως το ως, ως υγειονομικό σύστημα, το οποίο έχασε τη χρηματοδότησή του, τον εξοπλισμό του, κλείσανε νοσοκομεία. Στην Πάτρα, έχουμε ένα νοσοκομείο Θώρακος το οποίο έκλεισε το 2017. Ε, έχουμε, είχαμε ζητήματα σε σχέση με τη στελέχωση. Δεν έχει μόνιμου γιατρού προσωπικό, έχει επικουρικού, που σημαίνει ότι δεν δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να οργανωθεί, να πα σε μία μονάδα ανταδική θεραπεία. Χρειάζεται γιατρού υψηλού επίπεδου. Μα πώ θα πάω, εγώ ξαφνικά έρχεσαι. δεν είναι με το προσπέκτο πα να λειτουργήσει ένα μηχάνημα. Πρέπει να έχει εμπειρία για να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Εγώ όταν βρίσκομαι στην πιο δύσκολη μου φάση για να φτάσω στη μονάδα θέλω το πιο έμπειρο γιατρό και πως θα αποκτήθει αυτή η εμπειρία που δεν έχουμε μόνιμους γιατρούς επομένως γνωρίζοντας αυτή την, σε τι περιβάλλον είμαστε είπαμε ότι ήταν σωστή η επιλογή έτσι έπρεπε να γίνει και παράλληλα δώσαμε και τη μάχη μας μέσα στην πανδημία για το υγειονομικό σύστημα που πρέπει να έχουμε γιατί και το οποίο πρέπει να είναι δημόσιο και να μην έχει να εξαρτάται από το πουγκί του καθενός αν έχω χρήματα, είναι μια υπόθεση άλλη που θα βρει τη λύση σου. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει χρήματα. Και εκεί τι κάνουμε. Δηλαδή θα, το 2023 θα έχουμε άνθρωπο που οποίος θα έχει ανάγκη από υπηρεσίες υγειονομικές και αν του λέμε ότι δεν μπορεί να την έχει δηλαδή... Θα πεθάνει εκτός μέρους. είναι τρομακτικά πράγματα και τα οποία πρέπει να μας βάλουν μπροστά στις ευθύνε μας γιατί γίνονται πολιτικές εξελίξεις, κάνουμε επιλογές και περιγράφουμε μια κατάσταση. Ναι, δεν αρκεί η περιγραφή, πρέπει να κάνουμε και ένα άλλο βήμα. Γιατί, εντάξει, περιέγραψε μια κατάσταση που την καταλαβαίνουμε όλοι, έχουμε τον κοινό νου και μπορούμε να το πούμε. Αλλά αφού δεν θα πάμε στην αιτία, γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη θέση και σε αυτέ τι επιλογέ που έχουμε μπροστά μα, τι στάση κρατά εσύ. Κάθεσαι και μένει και λε, α πούμε, ότι εγώ είχα κάποτε μία, έναν προσανατολισμό αυτόν. Δεν θα καθίσει να δει σε αυτή τη φάση ο προσανατολισμός σου, αν είναι σωστός ή όχι, και αν πρέπει να στείλει μηνύματα ότι καταλαβαίνουμε, ότι δεν χαζέψαμε, κάτι καταλαβαίνουμε κι εμείς. Δεν είμαστε δεδομένοι για τις όποιε επιλογές, αυτοί που έχουν το χρήμα να καταλάβουν ότι κι εμείς καταλαβαίνουμε και να μην χασκογελούν γιατί πότε μα πετάνε από εδώ, από εκεί και σου λένε τσατίστηκε από τον ένα πάνε στον άλλον, τσατίστηκε από τον άλλον, ξαναπάνε στον άλλον, σου δημιουργούμε μια κατάσταση δορυφόρων από εδώ, από εκεί και εσύ χάθηκε με το πώ γίνεται και η, η, η γενικότερα η εκπαίδευση του λαού μα. Γεγονό το οποίο βάζει τι δυσκολίε πλέον ε, όταν φτάνει η κρίσιμη στιγμή να καταλάβουν όλοι τι καταλαβαίνουμε και κάνουμε σωστέ επιλογέ και μηντιακά μιλώντας, έχουμε και τα παραδείγματα που κατάφεραν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα να βάλουν στη Βουλή την Ένωση Κεντρών. Καθαρά ήταν μηντιακή κίνηση αυτή για να χτυπήσουν τότε τα κεντροαριστερά κόμματα και τη Χρυσή Αυγή. Μα ε, αυτός που κατέχει τον πλούτο, αυτός είναι ο μόνος που δεν είναι χαζός. Και είναι ο μόνος ο οποίος δεν βλέπει κοντόθωρα. Ο οποίος βλέπει πολύ μακριά. Και επομένω έχει και έχει και τόσα χρήματα που μπορεί να πει ότι και τι, να αφιερώσουμε και τα, ένα μεγάλο κομμάτι αυτό αν είναι να διονύσω εγώ την κυριαρχία μου και την οικονομική μου κυριαρχία και όλα άρα μπορώ να, να έχω ουσιαστική επίδραση σε αυτό. Επομένως αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Παρακολουθούμε εδώ τι γίνεται. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει περισσότερο ή λιγότερο μυαλό. Όλοι περίπου το ίδιο έχουμε. Το θέμα είναι να φύγει, να βγάλει τι προκαταλήψει, να, να βάλει το θέμα μπροστά σου και να πει: Σου έχω έχουν λύσει αυτό το θέμα. Πώ θα το λύσω, και να είσαι ακριβοδίκαιο και να υπερασπίζεσαι το παιδί σου, να υπερασπίζεσαι τον πατέρα σου αυτόν που θα βρίσκεται και μπροστά στα νοσοκομεία και κάθε εκείνη την ώρα και λε: μα, μα γιατί δεν υπάρχουν φάρμακα. φάρμακα δεν το 2023 δεν έχουμε φάρμακα. Γιατί δεν έχουμε φάρμακα. Μα γιατί είναι εμπορεύσιμο ε, υλικό πλέον. Το αγαθό έχει ένα εμπόριο. Καταναλωτικό αγαθό από ε, κοινωνικό αγαθό. Ε, και εσύ ε, α, τι, για ποιο δε, λόγο δεν το έχει. Ποιο είπε ότι δεν μπορούμε σήμερα να διασφαλίσουμε την υγεία σου, τη φαρμακευτική σου υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι να είναι στα πλαίσια του δυνατόν να μην αγκομαχά. Να μην χρειάζεται να πά το παιδί σου πούμε, να συνεχίσει να αναπτύξει τις ικανότητές του, να πάει στο πανεπιστήμιο, να αυξήσει τις γνώσεις του, να μπει στη ζωή όπως θέλει. Ποιος είναι αυτός που στα βάζει, ε, δεν θα το κρίνεις. Εάν δεν το κρίνεις, τότε ε, έρχεσαι και λες, γιατί την επόμενη μέρα ε, είσαι και εσύ, ε, βλέποντας τις ευθύνε σου, πέφτει και το ηθικό σου και δεν είσαι και τόσο αγωνιστικός. Γιατί λες, ας πούμε ότι έχω συμβάλει κι εγώ σε αυτή την πορεία. Άρα πώς θα βρεθώ ξανά εγώ σε μία να βγω μπροστά και να, πω, να, διεκδικήσω το δίκαιο μου αφού την προηγούμενη μέρα έκανα κάποια σοβαρά λάθη. Ε, ας πιάσουμε λίγο την επικαιρότητα της Πάτρας. Ε, είχαμε την περίπτωση του 35χρονου Ρομ, τον οποίο συνάνθρωποι μας σε πολλά εισαγωγικά σε εκείνη την αντιπροσωπή αυτοκινήτων, τον έβαλαν να γονατίσει, να πει τα κάλαντα και του έβαλαν φωτιά. Έχετε έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο, του έχει παρασχεθεί βοήθεια από το Δήμο. Πήγαμε. Ναι, γιατί εμεί έχουμε και ένα παράρτημα Ρωμά με πολύ καλούς εργαζόμενους, ε, πήγαμε να δούμε τι γίνεται. Το θέμα το Ρωμά όμως, έχουμε ένα γεγονός. Αν ήταν μόνο αυτό είναι εύκολο. Και την προστασία μπορεί να την προσφέρεις και να αντιμετωπίσεις το θέμα. Που αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζει. Το θέμα είναι ότι στην Πάτρα έχουμε πάνω από 2.000 ε, Ρωμά. Και συνολικά στην χώρα μας πολλές χιλιάδες. Και μπαίνει το ερώτημα ότι τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν καταβλισμοί. Μα πόσα χρόνια είναι ε, στη χώρα μας η Ρωμά. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει ένας τρόπος να οργανωθεί αυτό το θέμα. Ποιος ο λόγος που ε, α, η ύπαρξη καταβλισμών, προβλημάτων, που δημιουργεί μια σειρά άλλα ζητήματα. Γιατί δεν λύνονται. Εμείς λέμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αν εσύ και επειδή γίνεται μια συζήτηση και στην πόλη μας όπως και σε άλλες πόλεις και το συζητούμε και με την κεντρική κυβέρνηση και όταν πηγαίνουμε εμείς και λέμε ότι για παράδειγμα ότι κοίταξε να δει, τα προβλήματα λύνονται με, με, υπάρχουν οι λύσεις πρώτο και κύριο απαγορεύεται να μην δουλεύεις πρέπει να δουλέψεις θα πας να δουλέψει. η δουλειά σε ανεβάζει σε άλλα επίπεδα ένα θέμα το παιδί σου δεν μπορείς να το έχεις, να μην πάει στο σχολείο. Το παιδί σου πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο γιατί θα πρέπει να αποκτήσει την εκπαίδευση, την ικανότητα να γνωρίσει την κοινωνία, να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο να ε, καταλαβαίνει το τι γίνεται και όλες τις πλευρές και να, παίρνει την, να συνεχίζει και αυτό την επαγγελματική δραστηριότητα που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε, έχω δουλειά, έχω και έσοδα και να έχεις και ένα σπίτι. Όχι σπίτι μόνο η Ρωμά. Όλοι οι Ρωμά, το λέω με σε εισαγωγικά. Να. Όλοι πρέπει να έχουμε ένα σπίτι, κάπου να μένουμε. Δηλαδή δεν, υπάρχει, δεν είναι λογικό σήμερα να τρέχει κάποιο και να λέει ότι είμαι άστεγο. Όλοι να έχουμε μία στέγη. Όταν τα βάζουμε αυτά, λένε ότι αυτά είναι κομμουνιστικά πράγματα. Μάλιστα, εάν είναι κομμουνιστικά πράγματα, λέω εγώ από την άλλη πλευρά, και επειδή αυτά είναι τα σωστά πράγματα, Μήπω πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι η απάντηση, γιατί το βάζω αυτό στην κυβέρνηση, σε αυτού που ερχόμαστε σε ε, ε, μία αυτήν, ότι δεν θα γίνουν δηλαδή, πηγαίνουν κομμουνιστικά. Επομένω, τότε τι συζήτηση κάνουμε. Εάν θα συνεχίσει να υπάρχει ο καταβλισμό, λέει για παράδειγμα ένα μέτρο να πάμε να νοικιάσουμε. Και κάνει μία προσπάθεια να βρούμε σπίτια και δεν βρίσκει, δεν δίνει κανένα στο σπίτι του, γιατί υπάρχει μία συγκεκριμένη. Στερεοτυπική αντιμετώπιση. Που σε αυτό το θέμα. Και λέμε μήπως τι θα κάνει εσύ, σαν συγκρότηση. Ξέρετε ποιο είναι ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ακολουθούμε εμεί τις διεκτίβε. Το 2030 υπάρχει ο στόχο να έχουν πρόσβαση στο νερό οι Ρωμά. Το νερό, ότι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση. Εμεί το Δήμο Πατρέων, επειδή σε έναν καταβλισμό πήγαμε και δώσαμε νερό και φροντίζουμε να υπάρχουν κάποιε στοιχειώδει ε, λειτουργίε. Έχουμε καταγγελθεί επειδή ο χώρο στον οποίο γίνεται αυτό είναι ένας δημόσιος χώρος και έχει περάσει στο ταϊπέδο, στο υπερταμείο. Και μας καταγγέλει το υπερταμείο, δηλαδή η κυβέρνηση με, κατα, με έναν τρόπο, Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο είναι ότι εσείς ε, κάνατε μία κακή πράξη, δώσατε νερό, δώσαμε νερό και έτσι μένουν εκεί ε, οι Ρωμά για να φύγουν, για να αξιοποιήσουν τον χώρο. Αυτά είναι μια πραγματικότητα. Επομένω, θέλει γενικότερε αλλαγέ και τα τοπικά μα δεν είναι τοπικά, είναι γενικά, είναι γενικά ζητήματα. Και είναι ένα θέμα, επομένω, και το θέμα των Ρωμά, το οποίο πρέπει να λυθεί με το σωστό τρόπο. Βλέπει καταπληκτικά παιδιά με φοβερές δυνατότητε. Που έχουμε και εργαζόμενους Ρώμα οι οποίοι είναι εκπληκτικοί εργαζόμενοι, γιατί υπάρχει και το στερεότυπο ότι κοίταξε να δει, Αυτή δεν είναι τα γονίδια του, είναι έτσι. Όχι, δεν είναι κανένα τα γονίδια έτσι, είναι πώ διαμορφώνει, γιατί αυτό βολεύει. Αν, α πούμε, για παράδειγμα, έχουμε γειτονιέ, στι οποίε υπάρχουν ε, οικογένειε Ρωμά. Αν έλυνε τα ζητήματα, θα αγαπού τι έχω να χωρίσω εγώ με ένα Ρωμά. Παιδιά είναι, το βλέπει, κάνει μια εκδήλωση με καραγκιόζη και βλέπει τα παιδιά αν δεν πάνε οι μεγάλοι και αφήσει τα παιδιά. Κανένα παιδί λέει, δεν λέει στο άλλο παιδί ότι εσύ χελάνε, χαίρονται και είναι ένα μείγμα και τα απολαμβάνει. Μετά πάμε εμεί και λέμε ότι αυτό είναι Ρωμά, εκείνο. Να, τα παιδιά δεν έχουν κανένα ζήτημα. Εμεί δημιουργούμε τον ρατσισμό. Εμεί δημιουργούμε επομένω την ευθύνη, αλλά επανερχόμαστε στο θέμα ότι εσύ που πρέπει να έρθει εδώ και να κάνει την παρέμβασή σου, με ποιον τρόπο κάνει την παρέμβαση στο ζήτημα όλο αυτό το οποίο έχουμε. Εμεί λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει να βρούμε στις γειτονιές τη λύση την ουσιαστική γιατί όταν εγώ έχω μια οικογένεια Ρωμά με παραβατική συμπεριφορά και εγώ είμαι ένας ο οποίος δεν έχω νερό καν στο σπίτι μου παίρνω συσίτιο εγκαταλείπω τη διεκδίκηση να έχω δουλειά εγκαταλείπω την εκδιεκδίκηση γιατί είναι άμεσο το ένα θέμα και στρέφομαι να την στο Ρωμά εγώ είμαι ένα σύστημα που χασικογελάω με τους από κάτω. Κάθονται από πάνω και γελάνε. Αυτό τους ωφελεί ή τους βλάπτει. Αν ο λαός ασχολείται με το θέμα ε, η, η φτωχολογιά μεταξύ τη, ε, επειδή εγώ είμαι ένα στάδιο λίγο πιο πάνω από τον άλλον μια χαρά μου πάει αυτό. Πολύ ωραίο είναι. Όπως έλεγε και κάποιος έχουν βάλει τους πεινασμένου να τσακώνονται με τους νηστικούς. Ε. Α, επομένω, <χω> δεν είναι ωραίο. Γιατί να ασχοληθεί. Ενώ άμα είχαμε βάλει τη βάση, ποια δυσκολία υπάρχει. Για ποιο λόγο να μην έχουμε ένα πλαίσιο κάθε χρόνο, ένα πρόγραμμα κατοικιών, να υπάρχει δουλειά στου οικοδόμου, να χτίζουμε τα σπίτια μα, να φτιάξουμε μια κοινωνία. Δεν είναι η εποχή μας. μα. Μα εμεί αυτά υποτίθεται ότι τα λέγαμε την εποχή που η Ελλάδα ήταν η φτωχή. Τώρα εμεί λέμε σούμε, ότι είμαστε πλούσιοι ότι έχουμε εμεί σε ανώτερα. Παρακολουθούμε τώρα, πάμε για τι εκλογέ και λέμε ότι εμεί είμαστε μέσα στι μεγάλε ε, χώρε. Απόδειξε το κι αυτό. Πάμε να τα βάλουμε κάτω. Δεν χρειαζόμαστε άλλα. Αυτά είναι τα χρήματα που πήρανε. Μην, κάνετε, μην τα δίνετε τα χρήματα για μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα του ενό. Σβάλλει τα δικά του χρήματα. Αφού αναπτύσσεται, δεν, χαίρον, δεν χαίρονται ότι έχουν αφή, υπάρχει χρήμα. Έχουμε το παράδειγμα των παλαιών εργοστασίων στα οποία κοιμούνται δεκάδες πρόσφυγες που θέλουν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι η προσπάθεια μετάβασης προσφύγων στην Ιταλία, κρυμμένη στις νταλίκες ή να τρέξουν να μπουν από κάτω. Ένα επικίνδυνο παιχνίδι στο οποίο πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τι πρόβλεψη υπάρχει για τους ετούντες άσυλο που ζουν στα ερήπια. Καταρχήν προχωράμε πολύ αργούς ρυθμούς. Ε, είναι ένα, ε, το θέμα αυτό δηλαδή το να κάνεις ένα ταξίδι θανάτου, διότι δεν είναι ταξίδι, να σκεφτούμε από πού προέρχεσαι, λέμε ότι εντάξει, ένα καήκι βυθίστηκε, χαθήκανε και κάποιες ψυχές. Ποιες ψυχές είναι άνθρωποι. Πολλοί δεν φτάσαν ποτέ εδώ και αναρωτιέσαι, για ποιο, πάμε ξανά στην αιτία. Ποιος λόγος υποχρεώσει. Τι δουλειά έχει εσύ από την Αμερική, λέω εγώ, και πήγε στο Αφγανιστάν. Τι δουλειά έχει και πήγε και βομβάρδισε στο Ιράκ. Γιατί εμεί στην Πάτρα, επειδή είμαστε πύλη εξόδου, ξέρουμε ότι έξι μήνε μετά από ένα γεγονό που γίνεται στην περιοχή μα την ευρύτερη, ότι μετά θα έχουμε αυτού οι οποίοι φύγαν από τη χώρα του. Έτσι είχαμε του Κούρδου να φεύγουν από το Ιράκ, να έρχονται στην Πάτρα, από οι Αφγανοί, η Συρία και ούτω καθεξή και να έχει, α πούμε, την προσφυγιά. Γιατί έχω την προσφυγιά? Ποιο είναι αυτό που πάει και επεμβαίνει εκεί? Και γιατί πα και επεμβαίνει. Εμεί σαν χώρα συμμετέχουμε σε αυτή τη δημιουργία τη προσφυγιά. Στέλνουμε κι εμεί το στρατό μα έξω από τα σύνορα. Γιατί του στέλνει το, το στρατό σου έξω από τα σύνορα. Γιατί μπαίνει εσύ σε αυτό το θέμα. Μετά σου λένε ότι θα γίνει το μαντρόσκυλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα αφήνει κανέναν να φύγει. Τα παιδιά. Των προσφύγων δεν ταξιδεύουν όπω ταξιδεύουν τα δικά μα παιδιά. Δεν πηγαίνουν να πάρουν με τη βαλιτσούλα του να προχωρούν. Αυτά πρέπει να μπουν στην ταλίκα και από κάτω. Και πει μερικέ φορέ, παίρνει και φωτιά κανένα πλοίο, χάνονται άλλε μερικέ ζωέ. Ποτέ δεν θέλουν. Υπάρχουν και οι άλλοι που εκμεταλλεύονται το δουλεμπόριο. Το οποίο θα πάρει και χρήματα με αξιοποιεί, δηλαδή ξανά το ίδιο το σύστημα, όλη την αγωνία τη ανθρωπότητα. Ξανά. Αυτό είναι εύκολο να το περιγράψουμε. Ερχόμαστε ξανά στο θέμα. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό το θέμα. Τι κάνουμε εμεί απέναντι σε αυτή τη λύση. Δεν θα πούμε δηλαδή, δεν θα, θα λέμε ε, 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 τώρα τι κάνουμε, ε, τώρα δεν υπάρχει τώρα τι κάνουμε. Πάμε λίγο πιο πίσω, γιατί εγώ είμαι και γιατρό. Ένα γιατρό είναι καλός εάν ο ασθενή του που περιγράφει τα προβλήματα βρήκε την αιτία. Αν βρει την αιτία, έκανε ένα σημαντικό βήμα, γιατί βάζοντα και τη σωστή θεραπεία θα έχουμε και ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλιώ θα ταξιδέψει. Το ίδιο γίνεται και στι κοινωνικέ αιτίε. Επομένω, δεν θα πρέπει να πάμε να πούμε σταματάτε κύριε να κάνετε τι επεμβάσει. Μαζευτήκανε στην Τουρκία, γίνεται μια συζήτηση. Και λέμε, γιατί δεν δίνετε το άσυλο τώρα στην. εφόσον αναγνωρίζεται από τι διεθνεί συμβάσει ότι όταν ένα σε μια χώρα ε, επέμ, γίνεται επέμβαση, έχει δικαίωμα ασύλου. Ωραία, πάμε λοιπόν εκεί στην έναρξή του. Δεν είναι ανάγκη να έρθει στην Ελλάδα. Δώστε εκεί, απέναντι, Πήγαινε, δώσε το άσυλο, ξεκίνησε τη διαδικασία να έρθει στη χώρα σου αφού εσύ πήγαινε. Να πάει στην Αμερική. Εσύ γιατί πήγαινε στη χώρα του, και μετά δυσκολεύεσαι να δεχθεί το αποτέλεσμα αυτού που δημιούργησε, δηλαδή την προσφυγιά. Γιατί εσύ, κύριε Νάτο, πα και ρίχνει τι έξυπνε βόμβε σου και κατά λάθο πέσανε και σε ένα γάμο. Και κάποια παιδάκια που θέλανε να φτιάξουν την οικογένειά του και κάναν όνειρα, τα όνειρά του τα βρίσκουνε. Ε, χαμένα στην... Ε... Κομμάτια, στα συντρίμια. άρα, για ποιο λόγο. Άρα, επομένως, για να προχωρήσουμε. Αυτό θα γίνει, θα γίνει εφόσον όλοι οι λαοί και ο δικός μας ο λαός και δεν πρέπει επειδή δεν του κάνει άλλος λαός να μην το κάνουμε εμείς και ο καθένας ξεχωριστά να πάρουμε θέση και να πούμε ότι μέχρι εδώ και μη παρέχει Δεν υπάρχει κανένας λόγος ένα παιδί να βρίσκεται κάτω από μία ταλίκα για να, πάει να, ε, για να μπορέσει να φύγει. γιατί οι περισσότεροι είναι και νέα παιδιά. Με εκπληκτικέ δυνάμεις, θέληση για ζωή και εκεί λες ας πούμε ότι αυτό ποιοι είναι αυτό δημιουργούν και αυτοί είναι άνθρωποι αυτοί που δημιουργούν αυτή την κατάσταση και θέλουν να λένε ότι είναι και κυρίαρχη τάξη αυτή είναι κυρίαρχη. Αυτή είναι παράδειγμα προς... είναι, είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο. Αξιακά δηλαδή μπορεί να έχουν πλούτο αλλά με την έννοια την, της ανθρωπιάς αυτοί είναι να του πετάξει. Δεν αξίζουν τίποτα διότι μόνο δυστυχία προκαλούν σε αυτόν τον πλανήτη. Τα χρήματα που έχουν, τι να τα κάνουν, αφού δεν έχουν τα βασικά πράγματα που χαρακτηρίζουν την έννοια άνθρωπο. Έχει προγράμματα ο Δήμο Πατρέων για του πρόσφυγε. Εμεί αυτό που κάνουμε με του πρόσφυγε είναι να είμαστε δίπλα του, διότι ο Δήμο δεν είναι κράτο. Το είπαμε πάλι στην αρχή. Ναι. Είμαστε μια κρατική υπηρεσία. Δεν μπορούμε εμεί να λύσουμε αυτό το θέμα. Εμεί τι κάνουμε. Εμεί προσπαθούμε να λύσουμε τα καθημερινά μικρά προβλήματα που μπορούμε να πάρουμε. Παλεύουμε όμω και λέμε ότι εφόσον έχει μία κρατική οντότητα, αυτό το θέμα πρέπει να το λύσει. Και εφόσον και κιόλα ότι έχει ε, ε, την ψυχική εκείνη διάθεση και την αυτή να βοηθήσει, δείξτε στην πράξη που δεν δείχνεται στην πράξη. Στην πράξη φαίνεται το άλλο πρόσωπο ότι όποτε έχουμε ανάγκη τώρα εμεί στην περιοχή μα θέλουμε η αγροτική, αφού δεν υπάρχει κεντρικό σχεδιασμό, λέμε ότι πώ θα μαζευτούν τα προϊόντα τα αγροτικά, αφού να μερικού χιλιάδε, να έρθουν ε, μετανάστε να μας μαζέψουν ε, ε, τα προϊόντα μα τα αγροτικά. Και μετά, μετά του διώχνουμε. Ναι, αλλά αυτό είναι στην αντίληψη και στη φιλοσοφία αυτού του συστήματο. Ενό συστήματο το οποίο δεν θε, βλέπει ανθρώπου. Βλέπει την ευτυχία των λίγων και τη δυστυχία των πολλών. Ερχόμαστε ξανά στο κομμάτι το δικό μας, του καθενό από εμά. Εμείς τι κάνουμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Ο από όποια οπτική γωνία και να το δεις, εάν καθίσεις και συγκεντρώσεις τα δεδομένα και τα βάλεις μπροστά σου και αρχίσεις και προβληματιστείς, επειδή και τα ένστικτα του ενός ανθρώπου ο οποίο δεν έχει ιδιοτέλεια θα καταλήξουν γιατί αλλάζοντα ρόλο, λέει ας ήμουν εγώ στη θέση του, θα φτάσει στο αποτέλεσμα και στο συμπέρασμα και πρέπει να σταθεί που πέναντι σε, σε, όλη αυτή τη φρίκη χτυπώντας την αιτία του που είναι η κάτοχη του πλούτου και του... Ε, τι γίνεται τώρα, σε, κινδυνεύει ολόκληρο ο πλανήτης να την αχθεί στον αέρα γιατί κάποιοι συγκρούονται τα οικονομικά του συμφέροντα και δεν του υπολογίζουν τίποτα. Και εμεί τι κάνουμε τώρα πάλι απέναντι σε αυτό το θέμα. Δεν είναι, το περίβουμε. δεν είναι θέμα για παράδειγμα ο πόλεμος. Είναι μια φρίκη την οποία τη ζει η ανθρωπότητα, οι συνέπειε φτάνουν και σε εμά. Δεν μα ενοχλεί εμά, α πούμε, για παράδειγμα, που λέμε τι θα πάμε και εμεί στα οπλικά μα συστήματα στην Πάτρα. Έχουμε και κάποιε βάσει οι οποίε μπορούν να υποδεχθούν αυτά τα σύγχρονα όπλα του που έχουν οι πύραυλοι που πηγαίνουν, οι έξυπνοι και οτιδήποτε. Ναι, αλλά όταν εσύ στενεί κάτι έξυπνο, έχει και εκείνο άλλο ένα έξυπνο και μπορεί να γίνουμε όλοι. Ολοκαύτωμα. Ολοκαύτωμα. <χει> και δυνατό... δεν μιλούμε τώρα για τι βόμβε Χιροσίμα Ναγκασάκι, Μιλούμε για ισχύ η οποία μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη 100 φορέ. Πάλι θα παραμείνουμε στην επικαιρότητα τη Πάτρα. Υπάρχει μια κατάληψη σε δημοτικό κτίριο, η κατάληψη παράρτημα. Η αστυνομία, μπορώ να πω ότι έχει λυσάξει να σπάσει την κατάληψη για λόγου αρχή του. Ο αρμόδιο υπουργό Τάκη το Δωρικάκο, στην πρόσφατη επισκέψή του, είχε αναφέρει πω αναμένει εντολή από το Δήμο. Ο Δήμο αρνείται να ζητήσει αστυνομική εμπλοκή. Μιλήστε μα για την υπόθεση. Εκείνο το οποίο εμεί λέμε είναι ότι σε όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Ε, το παράρτημα, επειδή είναι ένα ιστορικό χώρο, όντω θα πρέπει να το αποδώσουμε στην πόλη μα, στη φοιτητική νεολαία, στην εργατική, στην ευθύνη, με ε, τα χαρακτηριστικά που να δίνουν και την ιστορική του διαδρομή, γιατί ήταν εκεί το πανεπιστήμιο, αυτό το παράρτημα, το οποίο εκεί στι 17 του Νοέμβρη γίνανε τα γεγονότα, και εκφράζουν όλου εκείνου που αγωνιστήκαν τότε, αλλά το είναι και στη συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε 17 του Νοέμβρη και τι ημέρε εκείνε, όλοι πηγαίνουμε στο παράρτημα να καταθέσουμε τα στεφάνια μα, να περάσουμε από εκεί για να δείξουμε ότι θυμόμαστε και τι αιτήσει και όλα αυτά που λέγαμε και προηγουμένω. Και ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι εμεί το έχουμε βάλει σε ένα σχεδιασμό για να φτιαχθεί ο χώρο και παράλληλα με αυτού οι οποίοι κάνουν κατάληψη προσπαθούμε να έρθουμε σε μία συνεννόηση ότι όταν θα φτιαχθεί αυτός ο χώρος και θα έχει τα χαρακτηριστικά που πρέπει θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λειτουργία όπου ο καθένα πλέον έχει πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο αλλά με τη δυνατότητα να έχουμε όλοι πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο. Εδώ και πολλούς μήνες ε, την πολιτική ζωή της χώρας μας δηλητηριάζει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έχετε κάποιο σχόλιο σχετικά? Ε, είναι δυνατόν ένα σύστημα το οποίο Θέλει να κυριαρχεί, έχει την οικονομική κυριαρχία και θέλει να τη διονύσει. Θα άφηνε ε αυτόν τον τομέα ανεξέλεκτο, δεν θέλει να ξέρει τις κινήσεις μας εδώ, παρακολουθούν και το τι λέμε σε κάθε προσωπική μας στιγμή. Εκείνο το οποίο είναι, είναι ότι εμείς ξανα επανέρχεται το θέμα. Εμείς θέλουμε να υπάρχει αυτή η λειτουργία και τι μέτρα θα πάρουμε. Τι μέτρα θα πάρουμε, δηλαδή πώς γίνονται, αν πάμε λίγο ιστορικά πιο πίσω, που δεν υπήρχε, υπήρχε, και αυτή η τεχνολογία. Με ποιον τρόπο γινόταν η παρακολούθηση των ανθρώπων. Πώς γινόταν και ξαφνικά βρίσκαν ότι κάποιοι εκεί πέρα είναι ανήσυχοι σε εισαγωγικά και επικίνδυνοι και ξαφνικά βρισκόντουσαν στα στρατοδικεία. Λέμε με, τις, με εκτελέσεις που φτάναμε πώς γινόταν η πληροφορία. Και σταμάτησε το σύστημα τώρα επειδή φαίνεται ότι δεν ασχολείται. Άρα λοιπόν το οποίο λέμε εμείς ας πούμε ότι Χωρί να έχουμε και αυταπάτε, ότι αν δεν διαμορφωθούν οι συνθήκε που πραγματικά να μην υπάρχει καμία παρακολούθηση. Να μην. Διότι τι να παρακολουθήσουμε. Μία κοινωνία υπάρχει παρακολούθηση όταν κάποιοι έχουν συμφέρον από αυτή την παρακολούθηση. Και το συμφέρον ποιο είναι, παρόλα αυτά, στη στοχοθεσία οι περισσότεροι από τους στόχους ήταν είτε εσωκομματικοί μέσα από την κυβέρνηση είτε στρατιωτικοί, είτε κάποιοι περιφερειακοί παίχτε και επιχειρηματίε, που όλοι του είχαν σχέση με μεγάλε αναθέσει έργων. Ναι, αυτό είναι το καπιταλιστικό σύστημα. Ο καπιταλισμό είναι ανταγωνισμό και είναι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί ποια είναι. Πολλές πολλέ φορέ λέμε ότι με αυτό είναι διαφθορά. Μα το σύστημα είναι ολόκληρο, είναι διαφθορά. Το, ο, ο, ο καπιταλισμό, τι είναι σαν σύστημα, Είναι ένα κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Για να παράγει κέρδο. Ωραία. Σε αυτό το κέρδο, εγώ κερδίζω. Ο άλλο τι κάνει. Αυτό που χάνει, και ξαναέρχεται το ερώτημα. Εσύ που χάνει. Τι στάση κρατά πάνω σε αυτό. Αυτά δεν είναι έκπληξη. Είναι η λειτουργία του συστήματο γίνεται συγκέντρωση πλούτου όλο ένα και σε λιγότερα χέρια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αν ψάξουμε και μελετήσουμε, και αυτό μελετήθηκε, αν γυρίσουμε χρόνια πριν και πάμε στου κλασικού, λέω στο Μάρξ, τι έκανε ο Μάρξ. Πήρε και έκανε, όπω α πούμε στην ιατρική μελετήσεται το η φυσ... λειτουργία η φυσιολογική για να πας και στην παθολογική και μελετώντας βλέπεις ας πούμε τι είναι ο καπιταλισμός σημαίνει trust σημαίνει ότι θα σε πνίξω εσένα που είσαι μικρό, θα να εξαφανιστεί. Και αυτό και βλέπουμε, α πούμε, ότι καταστρέφονται οι μικροί. Λέει κάποιο, μα θα ε, ε, α, σπαρταρά και νομίζει ότι θα ζήσει. Μα δεν θα ζήσει. Δεν θα ζήσει, διότι αυτό το σύστημα παράγει κέρδη. Τα κέρδη συγκεντρώνονται σε λίγα χέρια και ευνόητον είναι ότι θα φτάσουμε σε, ένα, τι αυτές τις καταστάσεις είναι τα κλασικά εργαλεία αυτού του συστήματος. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι παράξενο ή ότι θα το υπάρχει και μια ουτοπία ότι ο υγιής ιδιωτικός τομέας στον οποίο θα υπάρχουν κανονιστικές διαδικασίες και οι οποίοι θα τον ελέγχουν και θα τον κάνουν αυτά ιστορικά έχουν αποδειχθεί ότι ήταν λόγια του αέρα. Γιατί αν σε τόση μεγάλη διαδρομή αιώνων ε, αυτό έδειξε ότι δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται γιατί όμως πάλι. Πάλι θα πάμε στην αιτία του διότι η ισχύς του και οι κυβερνήσει ακόμα. Δηλαδή, φτάνουμε σούμε, και λέγαμε σούμε, ότι κυβερνά την Αμερική ο Τραμπ. Ή κυβερνά την Αμερική σήμερα ο σημερινό πρόεδρο ο Βάιντεν. Ή ότι, ξέρω εγώ, η Μέρκελ κυβερνούσε τη Γερμανία και ε, 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 είχε αποφασιστικό. Αυτό που παιντεν Η στρατιωτική βιομηχανία και. Ο πλούτο. Ο, πλούτος, ο οποίο πλέον είναι Ε, Όταν το 1% ε, κατέχει το 67% του παγκόσμιου πλούτου και επομένω δείχνει κλασικά την τεράστια διαφορά η οποία υπάρχει, πώς μπορούμε εμείς να τρεις εκατομμυριούχοι οι άλλοι και ο άλλος δεν έχει ρεύμα. Ο άλλος δεν έχει να φάει. Τι λέγαμε προηγουμένως, ότι τον άλλο θα πάμε να του πάμε εμείς εσύ τη στιγμή που ο άλλος τι λέει, λέει δεν πειράζει, σκοπεύω να έχω μια περιέργεια. Τι θες να κάνεις, λέει κάποιος θα κάνω εκδρομή στο διάστημα για δύο-τρεις μέρες ε, και δίνει όσα χρήματα θα χρειαζόταν μια γειτονιά για να ζήσει για ένα χρόνο, ε, ε, για ένα χρόνο και Μιλήσατε για τράστ, δηλαδή ουσιαστικά για καρτέλ και βλέπουμε ότι στην ενέργεια και τη διατροφή υπάρχει μια κάποια έσχρο κέρδια Όχι κάποια έσχρο κέρδια Πόσο βλέπετε ότι μπορεί να κρατήσει αυτό ούσο ο καπιταλισμός θα έχει η ζωή, θα αναπαράγεται με διαφορετικούς τρόπους αυτή η ιστορία. Διότι τι είναι, κλασικό παράδειγμα. Πώς γίνεται. Στο χρηματιστήριο λέει ότι θα μπει η ενέργεια. Γιατί τι είναι, τι εμπόρευμα είναι, δεν είναι κάτι το, να το αποθηκεύσει, να το, το βάλει στο χρηματιστήριο. Πώς γίνεται η παραγωγή του ρεύματος να κοστίζει σήμερα, για παράδειγμα, σχηματικό είναι αυτό, ένα ευρώ και την άλλη μέρα να κοστίζει 10 ευρώ. Τι άλλαξε, τα κέρδη σου. Ότι κάνατε ενώσατε και είπατε ότι τι είναι αυτό το οποίο έχει απόλυτη ανάγκη οι λαοί στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ελληνικό λαός αυτό και τι, άρα εγώ πηγαίνω και ανεβάζω την τιμή από εδώ είναι σε 10 και τι κάνω σαρώνω τα πάντα αυτό είναι αποδεκτό αν δεν είναι αποδεκτό διότι είναι κλασική περίπτωση του τραστ ότι δηλαδή έρχονται θα πάρουμε λέει ότι είναι δημόσιο οτιδήποτε μα αφού είναι συγκοινωνούν τα δοχεία τα οποία το ένα αλληλοτροφοδοτεί το άλλο διότι και το κράτος στα χέρια του αυτού του κατόχου του πλούτου είναι. Απλούστατα για όποιε λειτουργίε δεν τον ενδιαφέρουν σου λέει ότι το, να το πάρει το δημόσιο δηλαδή να πάρει το κόστος ο λαός γιατί είναι προκλητικό να έρθω εγώ ε, και να τον βάλω να τα πληρώσει και τα κέρδη δικά μου, τα δικά μου δικά μου, τα δικά σου δικά μου και βρες το σου. Άρα εδώ πέρα τι θα είναι, είναι κλασικό παράδειγμα. Πάρτε παράδειγμα το θέμα μετακάψιμα. Δηλαδή τι θα κάνουμε εμείς τώρα, θα καθόμαστε και θα παρακαλάμε αν θα έχουμε ρεύμα ή όχι, αν μπορούμε να τα αποκριθούμε, θα γίνει εφιάλτης αυτή η υπόθεση. Αλλά δεν αρκεί η περιγραφή. Στην περιγραφή όλος ο λαός και όλοι οι λαοί είμαστε πολύ καλοί. Αυτό που χρειάζεται είναι το επόμενο βήμα και είναι πρόκληση το επόμενο βήμα, για όλους μας. Ο καθένας με τη δική του αντίληψη, οτιδήποτε, αλλά αν καθίσουμε όλοι και ψάξουμε την αιτία και τη θεραπεία, επειδή ο ορθολογισμός σε οδηγεί εκεί που πρέπει, θα φτάσουμε όλοι πάνω κάτω σε σωστά συμπεράσματα και τα οποία θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, διότι αυτό είναι ε, πρόκληση. Προέρχεστε από το χώρο της υγείας και είστε καρδιολόγος. Μιλήσατε για τη στρατηγική απαξίωσης και εξαθλίωσης του ΕΣΥ, προφανώς με στόχο την ιδιωτικοποίηση. Υπάρχουν κινήσεις του Δήμου στην πρωτοβάθμια και τι θα συμβουλεύατε τους συναδέλφους σας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κινήσεις στην πρωτοβάθμια με την έννοια να κάνουμε δημοτικά ιατρεία. <laughs> Διότι το δημοτικό ιατρείο είναι σαν να λες, ας πούμε, ότι έχουμε εμεί τη δυνατότητα που δεν έχουμε να πάμε να λύσουμε βασικά προβλήματα, ότι θα λύσουμε εμεί το πρόβλημα τη υγεία. Αυτό το θέλει και η κυβέρνηση. Σου λέει, το εσεί, Δήμε. Εσύ που θα βρει τα χρήματα, Δήμε, από το λαό ξανά. 200 μη αρμοδιότητε. Λοιπόν, αμόρτε ξανά, γιατί δεν έχω εγώ. Ενώ εμεί λέμε το πολύ απλό. Αποκλειστικά δημόσιο τομέα. Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα. Δεν έχει περισσότερα πλεονεκτήματα επειδή έχει εκατομμύρια. Και εγώ δεν έχω είμαι φτωχό, ναι, αδικήθηκα από το σύστημα το οποίο με έφερε στο περιθώριο, ε, δεν θα μου πάρει τη ζωή επειδή μου είχε ένα πρόβλημα και το οποίο η επιστήμη και η τεχνική είναι στο απόγειό τη και μπορεί να το λύσει και εσύ λες ότι δεν πειράζει, δεν έχουμε ανάγκη από εργατικό δυναμικό διότι τώρα έχουμε τα ρομπότ, δεν έχουμε ανάγκη από εργατικό δυναμικό για να παράγουμε κέρδος, έχουμε άλλους τρόπους, έχουμε ανεργία τεράστια και αδιαφορείς για την υγεία μου. Γι' αυτό και λες, ας Εντάξει, κλείσε και μερικά νοσοκομεία. Γιατί βρήκε τώρα, α πούμε, και παράδειγμα σε διάφορε περιοχέ, λέει, Α πάει και λίγο παραπέρα. Δεν λειτουργεί στα κέντρα υγεία και λε, υπάρχει ιδιωτικό τομέα. Και πηγαίνει για ένα σοβαρό πρόβλημα και λε, α πούμε, τι θα γίνει εδώ. Που δεν φτάνει και να πουλήσει τα υπάρχοντά σου, δεν φτάνουν τα χρήματα για να λύσει αυτά τα ζητήματα. Άρα, τι βγαίνουν εδώ πέρα. Πέρα από το, πρακ... το ε... συγκεκριμένο θέμα τη υγεία, βγαίνει και το θέμα των αξιών. Εσείς κύριοι που έχετε αυτές τις αξίες είσαστε για πέταμα. Δεν αξίζετε να λέτε ότι έχετε φροντίδα για τον πλανήτη. είστε ό,τι χειρότερο έχει η κοινωνία μας. Ό,τι χειρότερο αξιακά. Από ήθος, από συμπεριφορά, από στάση. Έχετε εκατομμύρια, αλλά είναι εκατομμύρια που δείχνουν όμως ότι είσαστε ανάξιοι να έχετε φροντίδα γιατί υποτίθεται ότι αυτοί λύνουν τα προβλήματα. Γιατί η λύση των προβλημάτων που πάνε να κάνουν είναι θάνατο. Είναι θάνατο. Και δεν μπορεί ένα παιδί να χάνεται και να γυρίζει, να σηκώνεται από τη Φλόρινα για να φτάσει στην Πάτρα, για να πάει στη μονάδα εντατική των παιδών, γιατί δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε. Όχι ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, την επιστημονική, του γιατρού για να το κάνουμε. Δεν συμφέρει το σύστημα. Το σύστημα λέει ότι εγώ στον δημόσιο τομέα θα κρατήσω ένα δημόσιο τομέα τόσο όσο για να μην να... Ο, κόσμος. ο κόσμος. Δεν έχω ανάγκη αποκατάστασης της υγείας του εργαζόμενου. Λύθηκε το θέμα μου για μένα, διότι τώρα έχουμε η τεχνική και η επιστήμη στα χέρια αυτού του συστήματος. Ε, του δίνει την λύση να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα χωρίς την ανάγκη των εργατικών χεριών και δεν, τον... δεν σκέφτεται πώς θα γίνει η αποκατάσταση της υγείας αυτού νου που βρέθηκε είτε από τη δουλειά του οτιδήποτε, να έχει ανάγκη υπηρεσιών για να επανέλθει η υγεία του. Είναι ζητήματα σοβαρά, τα οποία πρέπει να μας απασχολούν όλους, πρέπει να καθίσουμε να τα δούμε. Είναι θέμα τιμής, οι Ιταλοί λένε ονόρε ότι δεν μπορείς να λες ότι «πορεύομαι» και δεν απαντώ σε όλα τα προβλήματα ε, με την πίστη και την αυτοπεποίθηση και την ευθύνη ότι ναι, δεν θα τους δώσω τη χαρά να νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Είναι μεγάλη υπόθεση για τη δική σου υπόσταση, για να περπατάς το δρόμο, να λες ότι κοίταξε να δεις, χαζός δεν είμαι, φτωχός είμαι. Εσύ έχεις χρήμα, αλλά μην νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνω. Και εκεί κρινόμαστε, ο καθένας το, κρίνει τον εαυτό του. Να κρίνει τον εαυτό του και να πει κινούμε σωστά, κινούμε σωστά, επιτρέπω σε αυτούς να νομίζουν ότι χάζεψα, ότι εγώ δεν καταλαβαίνω. Είναι πράγματα αυτά γύρω από την υγεία που γίνονται σήμερα στη χώρα μας. Δηλαδή θα λες ας πούμε τι λέω εγώ στην περιοχή μας, να κλείσει το, μεσο... το νοσοκομείο Μεσολογίου. Σε εμά είχαμε ένα νοσοκομείο που λέγεται Τετραγκώσια Αγέστρα, το, επο... ναι. το οποίο τώρα λέει να το δώσουμε, ας πούμε, να το πουλήσουμε. Μάλιστα, γιατί κάλυψε τι ανάγκε σου. Δεν θα πρέπει να έχει ένα κεντρικό σχεδιασμό. Να καλύψει τι ανάγκε σου στον χώρο τη υγεία. Να καθίσει να δει ποιε πού πρέπει να είναι τακτοποιημένα όλα, ξυγχρονισμένα, αφού έχουμε τι δυνατότητε. Για το συμφέρον μια χούφτα ανθρώπων, δηλαδή, εμεί θα θυσιάσουμε τα βασικά πράγματα που έχει κατακτήσει η ανθρωπότητα. Έχει κάνει πρόοδο. Είμαστε σε άλλο επίπεδο. Και από την πανδημία μα έσωσε η δημόσια υγεία. Σαφέστατα. Ποιο ιδιωτικό τομέα έπαιρνε. Ο ιδιωτικό τομέα τι έκανε. Έλεγε ότι εγώ δεν έχω πανδημία. Και επομένω εσύ, αν έχει πρόβλημα ενό χειρουργείου, έλα εδώ να χειρουργηθεί. Γιατί εδώ πέρα θα πέσει ο παρά. Έλα εδώ να κάνει μια εξειδικευμένη εξέταση. Διότι εδώ θα πέσει το χρήμα. Και εμεί τι κάνουμε απέναντι σε αυτό. Ξαναγυρίζω. Δεν είναι να περιγράφουμε. Η περιγραφή είναι εύκολη. Πιστεύω ότι άμα είμαστε 10 άτομα και καθίσουμε, πάρουμε ένα χαρτί και πούμε στον καθένα. από ποιο σημείο και να είναι τυχαία και τα φέρουμε τα γραπτά μας στην περιγραφή πάνω κάτω θα έχουμε πετύχει όλοι ένα πολύ καλό βαθμό αξιολόγησης τι το δη... θα βλέπουμε από εκεί από την περιγραφή να φτάσεις τι φταίει και να έχεις και την πίστη στον εαυτό σου και να πεις όχι εδώ πέρα και ας έρχει και η κόντρα σε παλιότερε μου αντιλήψει για την κίνηση τη κοινωνία, οτιδήποτε. Καθαρά. και φταίει εδώ. Αυτό φταίει. Μάλιστα. Για να δούμε τη λύση του. Για να πάμε το επόμενο βήμα. Και τότε θα δείτε ότι θα υπάρχει ραγδαία βελτίωση των συνθήκων ζωή στι πόλει μα, στη χώρα μα και στον πλανήτη μα. Γιατί πλέον θα καταλάβουν και αυτοί ότι καταλαβαίνουμε και πλέον είμαστε και ωραίοι με τον εαυτό μας. Λέμε, ας πούμε, ότι δεν σου δίνω αυτό το δικαίωμα. Αν δεν απατώμε, οι αυτοδιοικητικέ εκλογέ είναι η τελευταία μα ερώτηση. Έχουν κλειδώσει για τι 8 και 15 Δεκεμβρίου. Έχετε μιλήσει με του ανθρώπου. Οκτωβρίου, ναι. Έχετε μιλήσει με του ανθρώπου σα. Έχετε μιλήσει με το σχηματισμό σα. Θα είστε εκ νέου υποψήφιο. Θα είμαι εκ νέου υποψήφιο. Και αυτό δεν είναι προσωπική μου. Δεν... Εμεί στο χώρο μα. Δεν γίνεται πολλέ φορέ κατανοητό. Νομίζουν ότι έχουμε κάποιο ότι η επιθυμία μας, εμείς είμαστε ομάδα. Ένα σύνολο, οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Και λέμε ότι με αυτή τη σύνδεση πάμε, ε, καταφέραμε να έχουμε μία αποτελεσματικότητα. Και λέμε ότι θα προχωρήσουμε, όχι όμως για μας. Εμείς είμαστε, λέω κάποιος, είσαι δήμαρχος και ψάχνουν να δω τον δήμαρχο. Πού είναι ο δήμαρχος. Διότι δεν είναι η σύσληψή μας ότι είσαι κάτι. Είσαι ένα μέρος μιας ομάδας Παίζεις και εσύ το ρόλο σου όπως όλοι και τι κάνουμε μαζί με τον πατραϊκό λαό, λέμε θα κάνουμε βήματα μπροστά. Ο λαός πάντοτε είναι καταπληκτικός. Είτε το, είτε το βλέπεις έτσι είτε αλλιώ και αυτός που έχει και μία κριτική διάθεση και κάτι να λέει και αυτός βοηθάει. Αρκεί να έχεις αυτιά και μάτια να καταλάβεις για να κάνουμε τα βήματα μπροστά. Και αφού έχουμε πάρει, κάνουμε βήματα μπροστά, λέμε ότι δεν θα, τα ακου... θα σταματήσουμε, και δεν είναι ωραίο να έρθουν σε αυτή τη στιγμή να έρθουν δυνάμεις οι οποίοι θα αυτό το ωραίο που χτίζουμε να έρθουν να το κάνουν ιδιοκτησία και να γίνει ο πατριακός λαός πελάτης κάποιων οι οποίοι θέλουν να πάρουν την πόλη μας για να την κάνουν μαγαζί τους. Δεν θα τους αφήσουμε αυτό, δεν θα τους δώσουμε αυτή τη χάρη. Ό,τι καλύτερα σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.